Καλάβρητα, το ολοκαύτωμα για το οποίο κανείς δεν πλήρωσε. Το ρολόι στην εκκλησία του χωριού σταμάτησε στις 2:43. Οι κάνες από τα γερμανικά πυροβόλα που ήταν στημένα περιμετρικά στη τοποθεσία Ράχη Καπή ακόμη κάμιζαν. Κάποιοι λοχίες μαζί με 2-3 αξιωματικούς και μερικούς στρατιώτες πατούσαν ανάμεσα στα εκατοντάδες άψυχα κορμιά και έψαχναν για κάποιο σημάδι ζωής. Έβριζαν στα γερμανικά επειδή λέρωναν τις καλογιαλισμένες αρβίλες τους, όπως περπατούσαν μέσα σε ποτάμια ζεστού ακόμα αίματος. Όταν εντόπισαν κάτι να κινείται, να αργοσαλεύει, να σφαδάζει από τον πόνο, πήγαιναν από πάνω του και τον εκτελούσαν. Μία ρηπή ή χαριστική βολή για να μην γλιτώσει κανείς, για να είναι σίγουροι ότι όλοι οι καλαβριτινοί άντρες θα πεθάνουν. Εξάλλου, πολλοί λένε ότι ήταν η απόφαση κατευθείαν από την καγκελαρία. Για κάθε ένα νεκρό γερμανό στρατιώτη θα εκτελούνται 50 άμαχοι. Καλάβρητα, βορειοδυτική Πελοπόννησος, 13 Δεκεμβρίου του 1943, ημέρα Δευτέρα. Η επιχείρηση της Βέρμαχ με την κωδική ονομασία Καλάβρητα μόλις είχε τελειώσει και είχε στεφθεί με άκρα επιτυχία για το γερμανικό στρατό. Οι ορεινοί κυνηγοί και το 68ο σώμα στρατού θα πρέπει να ένιωθαν ευτυχισμένοι. Μπορεί να μην είχαν συλλάβει κανέναν αντάρτη ή Εγγλέζο, αλλά τουλάχιστον έκαψαν από τα θεμέλια όλα τα χωριά του Χελμού που τους βοήθησαν. Καλάβρητα σήμερα. Ένας λόφος γεμάτος δάκρυα. Ένας λόφος που σε πονά και μόνο να γυρίσεις το κεφάλι σου να τον εδείς. Ένας πέτρινος σταυρός και το άγαλμα μιας μητέρας που πενθεί τον άντρα της και τα παιδιά της. Μιας μητέρας που η ψυχή της έχει πετρώσει. Τι επέγιναν οι Γερμανοί Ναζί αξιωματικοί που δολοφόνησαν ψυχρό περισσότερους από 700 άνδρες ηλικίας 14 ετών και άνω, που κατέσφαξαν όλα τα αρσενικά του χωριού των Καλαβρίτων. Από όλο το χωριό γλίτωσαν μόνο 15 άντρες που είχαν τη τύχη στην αρχή να θαυτούν κάτω από δεκάδες πτώματα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και αργότερα την ψυχραιμία να κρατηθούν ακίνητοι όταν οι Γερμανοί περνούσαν επάνω τους και άδειαζαν τους γεμιστήρες σε ό,τι κουνιόταν. Κανένας Γερμανός αξιωματικός της Αντερλιμέν, Καλάβρητα, δεν λογοδότησε ποτέ σε κανένα διεθνές δικαστήριο σε καμία δίκη και η ανώτερη ποινή που επιβλήθηκε ήταν εκείνη των 3 χρόνων. 3 χρόνια για 1000 ψυχές. Καλάβρητα, Ναζί αξιωματικός. Ο Ντόνερτ και όχι Τένερ ονομαζόταν ο μεταφραστής των Γερμανών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Πρόκειται για το πρόσωπο που περισσότερο εντυπώθηκε στη μνήμη όσο να παίζησαν. Ήταν όμως ένας απλός δεκανέας. Άνοικε δε στο λόχο Σόμπερ. Για να αποδώσουμε του Κέσαρο στο Κέσαρι, η ιεραρχία εκείνη την αποφράδα ημέρα είχε ως εξής. Στρατηγός Χέλμουν Φέλμι, διοικητής του 68ου σώματος στρατού. Ο γενικός της αεροπορίας Χέλμουθ Φελμί. Υποστράτηγος Καρλ Φον Λενσουίρ, της 117ης μεραρχίας κυνηγών ορεινού πεζικού. Αντισυνταγματάρχης Γουίλιος Βαϊφίλκερ, διοικητής του 749 τάγματος. Ταγματάρχης Χαν Εμπερσπέγγερ, διοικητής του 1-749 τάγματος. Υπολοχαγός Βίλιπαντ Ακαμχούμπερ, δεκανέας Κόναρτ Ντόνερτ. Ο Φέλμι καταδικάστηκε στην Ιρεμβέργη στη λεγόμενη δίκη των στρατηγών
και εξέτησε 3 χρόνια στη φυλακή για μια πράξη που η in concreto δεν διέταξε και δεν γνώριζε. Είχε όμως διατάξει γενικώς παρόμοια μέτρα εξυλασμού. Ο Λεσουίρ πέθανε εκμάλωτος των Σοβιετικών το 1955 και κηδεύτηκε στη γενέτειρά του τη Βαυαρία με πλήρες στρατιωτικές τιμές. Ο Εμπερσπέργκερ πέθανε στο Ανατολικό Μέτωπο. Ο Ακαπ Χούμπερ πέθανε στην Αυστρία το 1972 σε ηλικία 67 ετών. Ο Ντάινερτ πέθανε στην Αυστρία το 1979 σε ηλικία 74 ετών. Κανείς τους δεν λογοδότησε ενώπιον της δικαιοσύνης. 68 χρόνια μετά καμία γερμανική τράπεζα ή καμία γερμανική κυβέρνηση, πέρα από κάποια συγγνώμη, δεν έχει αποζημιώσει κανένα θύμα γερμανικής τυροειδίας και εγκλήματος του πολέμου στην Ελλάδα.